μου το χτυπημένη. Και πιο πολύ από όλους ο ίδιος ο αρχηγός σας. Ο Καραγκιόζης, ο άσχετος, του ανοίξαμε τα μάτια και έχει μια μανία να τα κλείνει. Μην καπνίζετε, βλάπτει σοβαρά την υγεία. Εγώ το κρατάω για να διώχνω τα έντομα από κοντά μου. Δεν κάνω μπάνιο συχνά, όταν κάνω όμως... Ω! Της κινητής τηλεφωνίας. Ω! Λέω, κινητό χτυπάει. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Το σπίτι με πολύ κόπο αναπαλαίωσα και είμαι έτοιμος να σας δεχτώ για να σας δείξω πολλά πράγματα και θάματα. Θάματα που έχουν σχέση με εμένα και πράγματα που έχουν σχέση με τα τρία τηλεοπτικά καθάρματα τα οποία λιμένονται τις μικρές σας οθόνες. Αν νομίζουν ότι με μερικές τούρτες που ρίχνει ο ένας τον άλλον δικαιολογούνται να συνεχίζουν αυτές τις αιστείες συμπεριφορές, είναι γελασμένοι. Η εκδίκηση του Muta TV θα έρθει και θα είναι αμήλικτη. Ο ένας, ο μοναδικός, ο πιο γελίος από όλους, ο Παραράς. Της κοιμισμένης νεολαίας ξυπνητήρη, η τελευταία σταγονίστρα στο ποτήρι. Α, και δεν είναι αυτός ο πιο γελίος, άλλος είναι. Είχα την καρδίνα στο Βέλγιο, στο Φραγκορυχείο. Αυτή τη στιγμή περιγράφω το πρόβλημα που όλοι λίγο πολύ έχουμε βιώσει στη ζωή μας, του διαλυμένου σάντουιτς. Όταν δηλαδή το σάντουιτς είναι κατασκευασμένο χορταστικό μεν, αλλά πολύ άβολο δε. Και σου μένει το ένα λουκάνικο στο χέρι και σου έχει πέσει πατάτα με χτυπητή μέσα στη φούρτα. Δεν μπορείς να αφήσεις τίποτα από όλα αυτά για να πάρεις την πατάτα ως άνθρωπος. Και κρίνεται τώρα κατά πόσο έχεις την ανάλογη ρουφιχτική δυνατότητα να το ρουφίξεις από κάποια απόσταση. Δεδομένου ότι η μύτη μου βρίσκει στο σάντουιτς και δημιουργεί κάποια μεγαλύτερη απόσταση, καταλαβαίνετε τι δύναμη πρέπει να βάλω, ε. Την ηλιθιότητα που αποτελεί παντού αντικείμενο σεβασμού δεν επιτρέπεται πια να την κοροϊδεύει κανείς ή τουλάχιστον είναι αδύνατον να γνωστοποιεί ότι την κοροϊδεύει. Πολύ βαριές κουβέντες. Πώς είμαστε, ποιο γυναικάκι να έρθει να μας κάνει εσάς. Να φεύγουμε τεχνικές λύσεις, τεχνητές, πώς θα λένε αυτά, δεν ξέρω, ειδικά πράγματα. Μπαταρίες και... Ο Λεάνης είναι Καραγκιόζης και αδιόριστα θα ξαναχτυπήσουν. Αυτή τη φορά πολύ δυνατά όμως και δραστικά ρε Κώστα. Δεν θα ήθελα να δουν οι γονείς να τη βρίζω. Δεν είμαι εδώ από τα παιδιά που βρίζουνε. Όπως αυτό είναι ωραίο παλικάρι και τον έκαναν έτσι και πάλι. Έρχεται η κάμερα κοντά να μπουν και γίνονται κόλπα. Κόλπα. Όμορφα να το βγάλεις για να τον δώσω καμιά ποντία. Πόντες, βαρβάτες, δήλωση. Κουλαράκι μου, πάμε για το κομφούζιο. Το μεγαλύτερο κουλαράκι. Τέσσερα, ο Θωμάς και να σε καταλάβει. Πέστε για να. Είμαστε ειδικά πορωμένοι για τον Καλυβάτσι. Θα μας δείξουν στο κομφούζιο. Έχουμε μεγάλη πόρωση. Στο κομφούζιο. Από την αδελφή του Δωμάτη Θωμάη. Θα καταλάβει το κομφούζιο. Πότε είναι το κομφούζιο, είναι το Σαββατές. Είναι πλέον γνωστό σε όλους σας ότι οι συνεργάτες του Muta TV βρίσκονται παντού. Οι άνθρωποι μου είναι έτοιμοι να μου δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζομαι προκειμένου να καταφέρω χτυπήματα στα τρία τηλεοπτικά καθάρματα. Νέο συνεργάτη έχω απόψε μαζί μου, ο οποίος μόλις μου έφερε το δεύτερο κλεμμένο φαξ από την οικία Κανάκη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια από τους ανθρώπους μου, γιατί βοηθάει και εμένα να κάνω τη δουλειά μου. Ο πατέρας του Κανάκη ονοματίζει τον ίδιο του το γιο, αυτόν τον μάγκα που βλέπετε με τα τατουάζ και τα σκουλαρίκια στις μικρές οθόνες, Λάκη. Και αυτό είναι ένα όνομα που θέλω να καθιερωθεί από τώρα και στο εξής. Λάκης. Και λέει, σύνελθε τηλεοπτικό κάθαρμα γιατί θα τα κοιμιάσω με τη Muta TV και τότε καταλαβαίνεις τι μπορεί να προκύψει. Είναι πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός, φίλε Αντώνη. Και με τέτοια βοήθεια από τους κατάλληλους ανθρώπους, το θύμα θα είσαι εσύ. Δεν το ξέρω πιο παχύ, αλλά τώρα που αδειάζεις οπωσδήποτε καμιά... Ο έρωτας. Ρωσίδα, όχι, καμιά... Όχι, 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 Ελληνίδα. Μπράβο, το στο χέρι σου. Ευχαριστώ. Έτσι, εγώ, Ελληνίδα και δέκα να... Και δέκα να έχεις. Δέκα δεν είναι, αλλά οχτώ... Κάει και με τον αναπτήρα ο καραγκιοζοπαίκτης. Σύνει το χέρι στο πάτωμα. Για έναν φυσιολογικό άνθρωπο δεν χρειάζεται παραπάνω από 1,5 λεπτό για να κάνει όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι άσκετος. Θα κάνει ζωντανός. Για ρύθμιση την κατάσταση, ρε. Καλυβά της Σωτήρης. You know why I'm the best. You know why.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση για μένα από το να κάθομαι στη σκιά αυτής της σικιάς που εδώ και χρόνια έχω στην αυλή μου. Η σικιά αυτή προήλθε από σπόρο του παραρά και οι άγουροι και ξινοί καρποί της μου θυμίζουν τα αστεία του Καλυβάτσι. Φοβερό μπαρ, Chris Knights. Πού από κάτι γλέφια, κάτι γούστα, το πρώτο ελληνικό μπαρ στη Γουαδαλούπη. Αλλά με τέτοια αστυνομία, σκαρτό, πράγματα, ρατσισμό, πολύ ρατσισμό. Μα το κλείσανε. Τι να κάνει, τώρα αναγκαστικά κάνουμε καρακιουσλίκια για τηλεόραση. Είμαστε στη Καλαμαριά, στη Καλαμαριά, τη γειτονιά όπου ενηλικιώθηκα πνευματικά και σωματικά. Σηκώνουμε, Είναι ωραίο στον Κανέσκο, είναι ωραίο παιδί. Του βάζει εκεί μπροστά και το δείχνει τα μου το δάσκαλο. Εδώ είναι ωραίο παλικάρι. Έτσι, ο πιο σωστό. Μου το τιμή! Το μαλλί μου παίρνει. Εγώ μιλάω. Το ζευγάρι φεύγει για κλία το μεταξύ. Δείξω το ζευγάρι. Μόμπα είσαι. Κομφούζιο. Αμάν, αγόρι μου. Αποσύρομαι στην ηρεμία του σπιτιού μου γιατί ήρθε η ώρα για ύπνο. Όσο για εσά που δεν έχετε τίποτα άλλο να κάνετε, δείτε τον Λάκη. Παρέα με τον άλλον, τον τηλεοπτικό σου ρεκλεμέ και τον τρίτο της παρέας, τον Καραγκιόζη, στις οθόνες σας κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εγώ φεύγω, πάω για ύπνο. Μη χέσω το επίπεδό τους.